Πίτα λαντικών σε χωριάτικο φύλλο. Μια συνταγή η οποία ξεκίνησε παραδοσιακά, παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια τις πίτες τις βλέπουμε σε πολλά εστιατόρια της νεοελληνικής κουζίνας με διάφορες παραλλαγές και σε πάρα πολλά σπίτια, είτε κλειστές είτε ανοιχτές. Χωριάτικη πίτα, σκεπαστή πίτα, ξεσκέπαστη πίτα, είμαστε οι άρχοντες της πίτας. Τη λατρεύουμε, την βρήκαμε, υπάρχει στην παράδοση μας πάρα πολλά χρόνια. Μια τέτοια παραδοσιακή αλλά λίγο αλλαγμένη μορφή της χωριάτικης πίτας θα κάνουμε εμείς σήμερα. Το καλό με τις πίτες ήταν ότι μπορούσατε να βάλετε μέσα ό,τι γέμιση θέλετε. Είναι ένα φαγητό το οποίο είναι γρήγορο, είναι ένα φαγητό το οποίο έχει πολυπλοκότητα και είναι ένα φαγητό το οποίο είναι αρεστό από όλους. Ξεκινάμε λοιπόν και ψιλοκόβουμε πράσινη και κόκκινη πιπεριά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το λέμε και τώρα, οτιδήποτε ψιλοκόβεται φροντίζουμε να είναι ομοιόμορφο. Αφαιρούμε τα σπόρια από τις πιπεριές. Τις πιπεριές τις βάζουμε και για το άρωμα, αλλά και για το χρώμα. Να ξέρετε ότι οι πιπεριές έχουν διαφορετικά χρώματα ανάλογα τα ζάχαρα που έχουν μέσα. Ξεκινάμε από την πράσινη, η οποία έχει τα λιγότερα ζάχαρα, πάμε στην κόκκινη λίγο περισσότερα, στην κίτρινη και μετά στην πορτοκαλί, η οποία είναι η πιπεριά, η πιο γλυκιά πιπεριά με τα περισσότερα ζάχαρα. Άρα, ψιλοκομμένες πιπεριές, ψιλοκομμένη ντομάτα, αφαιρούμε το εσωτερικό και εξωτερικό κοτσάνι. Το εσωτερικό κοτσάνι λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στο να κρατηθεί η ντομάτα στο φυτό. Αυτό βέβαια έχει να κάνει πάρα πολλές φορές και με την ποικιλία. Αν η ντομάτα είναι λίγο πιο όρημη, το εσωτερικό κοτσάνι σκληραίνει πάρα πολύ, οπότε είναι σημαντικό να το αφαιρέσουμε. Αφού ψιλοκόψουμε τα λαχανικά, τα βάζουμε για λίγο στην άκρη και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα λαντικά που θα πέσουν μέσα. Θα ξεκινήσουμε με ένα χωριάτικο λουκάνικο από την εταιρεία Πίνδος. Είναι από φρέσκα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. Είναι ένα λουκάνικο το οποίο ξεχωρίζει για την ποιότητά του και επίσης έχει βραβευθεί πάρα πολλές φορές. Θα το αφαιρέσουμε από τη συσκευασία. Θα το κόψουμε και αυτό σε ομοιόμορφα κομμάτια. Βλέπουμε ότι με το που το κόβουμε αρχίζει και έρχεται το ωραίο άρωμα από τα μπαχαρικά που έχει μέσα το κοτόπουλο και αυτό θα μας δώσει αρκετά ωραία γεύση. Ψιλοκομμένα κομμάτια λοιπόν. Τα λουκάνικα γενικώς έχουν θερμική επεξεργασία τα περισσότερα, οπότε θέλουν πολύ λίγο χρόνο στο μαγείρεμά τους. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εδώ, δεν θα βάλουμε μόνο χωριάτικο λουκάνικο, θα βάλουμε κι άλλο ένα λουκάνικο που σας το κρύβω για έκπληξη. Θα πάμε λοιπόν, θα το βάλουμε στην άκρη και θα χρησιμοποιήσουμε επίσης ένα λουκάνικο κοκτέιλ από την εταιρεία Πίνδος, επίσης από φρέσκο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Να πούμε εδώ ότι το συγκεκριμένο λουκάνικο δεν έχει καθόλου γλουτένη και έχει και πάρα πολύ χαμηλά λιπαρά. Είναι ένα λουκάνικο το οποίο θα μας δώσει γεύση και επίσης θα μας δώσει λιγότερα λιπαρά και αυτό είναι που θέλουμε. Άρα, ωραία κομμάτια και εδώ, λίγο πιο χοντρά τα κομμάτια στο λουκάνικο σε σχέση με τα λαχανικά. Και αφού τα ψιλοκόψουμε, πάμε να κάνουμε τη γέμιση της πίτας. Κανονική, κλασική μπεσαμέλ. Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε βούτυρο. Άρα λιώνουμε το βούτυρο σε υψηλή θερμοκρασία. Προσέχουμε να μην κάψουμε τα λιπαρά του βουτύρου, γιατί θα αλλάξουμε χρώμα στην μπεσαμέλ. Αφαιρούμε το υπόλοιπο με προσοχή. Πάμε και χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία. Προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Κάνουμε δηλαδή τη λεγόμενη ρου και στη συνέχεια γάλα, υψηλά λιπαρά, τουλάχιστον 7-8%. Σιγά σιγά ανακατεύουμε για να διαλύσουμε τυχόν κόμπους που μπορούν να δημιουργηθούν. Και όταν αρχίζουμε και ενσωματώνουμε το γάλα σωστά, τότε είναι που ανεβάζουμε τη θερμοκρασία για να ξεκινήσει να γίνεται το βράσιμο. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια σχετικά ρεή μπεσαμέλ, γιατί θα πέσουν μέσα τα τυριά, οπότε τα τυριά με τα λιπαρά θα τη δέσουν ακόμα περισσότερο. Βλέπετε ότι με το που δυναμώσω τη φωτιά αρχίζει και δένει η μπεσαμέλ αμέσως. Και όταν έχω τη ρευστότητα που επιθυμώ, θα κλείσω το μάτι και θα πάω και θα βάλω μέσα τα λαχανικά, τις πιπεριές ντομάτα και τα λουκάνικα. Όπως είπαμε, το λουκάνικο έχει θερμική επεξεργασία, οπότε δεν θέλει πάρα πολύ ψήσιμο. Δεν πρέπει να το ψήσουμε σε καμία περίπτωση πάρα πολύ. Θα τα ανακατέψουμε. Θα αφήσουμε τη θερμοκρασία που έχει μπεσαμέλ να μαράνει, να μαλακώσει λίγο τις πιπεριές. Αυτό είναι που θέλουμε ουσιαστικά.
Και στη συνέχεια θα πάμε και θα βάλουμε τα τυριά. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα ωραίο καπνιστό τυρί, γιατί θα μας δώσει ωραίο άρωμα, και θα χρησιμοποιήσουμε και ένα κασέρι που παρασκευάζεται από εγωπρόβιο γάλα, γιατί θέλουμε να μας δώσει λίγο λιπαρότητα. Θέλουμε να μας γεμίσει λίγο τις γεύσεις. Οπότε θα βάλουμε μέσα το καπνιστό τυρί, όχι πάρα πολύ, δεν θέλουμε το φοβερό άρωμα που έχει το καπνιστό τυρί, θέλουμε λίγο από αυτό το ωραίο άρωμα, και θα πάμε και θα τρίψουμε μέσα λίγο κασέρι. Ωραίο κασέρι. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που φτιάχνεται το πολύ καλό κασέρι, και γύρω η περιοχή εκεί. Ένα τυρί που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές Ελλήνων. Το ενσωματώνουμε μέσα στην μπεσαμέλ. Αυτό θα αρχίζει σιγά σιγά και θα λιώνει με τη θερμοκρασία που έχουμε κρατήσει. Το μάτι μας παραμένει κλειστό. Θα σπάσουμε μέσα και ένα αυγό για να κρατήσει τη συνοχή στη γέμιση. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακάτεμα. Καλό. Ενσωμάτωση όλων των υλικών και του αυγού μαζί. Και πάμε λοιπόν τώρα να ασχοληθούμε λίγο με το φύλλο. Έχουμε το ταψί και πάρα πολύ ωραίο χωριάτικο φύλλο. Παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλά μικρά εργαστήρια που κάνανε φύλλο, και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί μπορούσε να πας να αγοράσεις το φύλλο ημέρας. Παρ' όλα αυτά η τεχνολογία πλέον κάνει θαύματα. Αν θέλετε μπορείτε να ανοίξετε το δικό σας φύλλο, δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο, ή μπορείτε να επιλέξετε φύλλο από κάποιες εταιρείες που υπάρχουν εκεί έξω, που όλες κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς έχουμε επιλέξει ένα χωριάτικο φύλλο, είναι λίγο πιο χοντρό. Θα βάλουμε δύο διαφορετικά φύλλα μέσα στο ταψί. Το φύλλο πρέπει να δουλεύεται κατευθείαν από το ψυγείο. Αν το αφήσετε έξω, με την επαφή του στο οξυγόνο αρχίζει και ξεραίνεται και σπάει πάρα πολύ εύκολα. Αν το δουλέψετε έξω, να το κρατάτε πάντα σε υγρασία, μία βρεγμένη πετσέτα από πάνω, για να έχει υγρασία. Άρα δύο φύλλα μέσα, σπασμένα, δημιουργούμε ωραία τυχώματα στα πλάγια, βάζουμε τη γέμιση στο κέντρο, απλώνουμε σιγά σιγά, να πάει η γέμιση παντού, προσέχοντας να βρίσκεται πάντα μέσα στο φύλλο. Το πρόβλημα που έχουμε πάντα είναι στα πλάγια, όταν κλείνουμε τα πλάγια από την πίτα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε χωριάτικο φύλλο που, όπως είπαμε, είναι λίγο πιο σκληρό, είναι λίγο πιο χοντρό. Ουσιαστικά τι κάνουμε, κόβουμε λωρίδες, αντί να δουλέψουμε όλο το φύλλο να το βάλουμε μέσα επειδή θα αρχίσει να σπάει, κόβουμε λωρίδες, τις διπλώνουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστείτε τις λωρίδες από το χωριάτικο φύλλο, για να μην σας πάνε, παρά ολόκληρο το χωριάτικο φύλλο. Και με πάρα πολύ προσοχή τις δουλεύετε με τα χέρια σας και τις βάζετε μέσα. Δείτε τι ωραίο που έχει γίνει. Και αν θέλετε, κόβετε και βάζετε άλλη μία λωρίδα στο κέντρο. Έτσι έχουμε μία πίτα η οποία δεν θα διαλυθεί. Δεν δημιουργούμε κενά, δεν σπάμε το φύλλο να δημιουργήσουμε κενά μέσα. Και τώρα θα σπάσουμε ένα αυγό. Θα λείψουμε την πίτα μας με αυγό. Αυτό το κάνουμε για να γυαλίσει η πίτα, να πάρει ωραίο χρώμα, και επίσης, επειδή θα βάλουμε σουσάμι από πάνω, να κρατηθεί το σουσάμι στη θέση του. Με το αυγό προσθέτουμε και υγρασία, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ψήσιμό μας. Άρα αυγό παντού, σουσάμι λευκό. Να πούμε εδώ ότι οι σπόροι του σουσαμιού είναι πάρα πολύ καλοί για τον οργανισμό. Ελαφρύ χάραγμα. Ουσιαστικά μεριδοποιούμε την πίτα μας. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς, ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά. Μπορεί να χρειαστεί το τελευταίο δεκάλεπτο να χαμηλώσουμε.
5 λεπτά στους 200 βαθμούς αέρα πάνω κάτω. Στα τελευταία 10 λεπτά κατεβάσαμε στους 180, γι' αυτό και δώσαμε αυτό το φοβερό χρώμα από πάνω και ακούστε πόσο τραγανή είναι. Εμάς, επειδή είναι ακόμα ζεστή η πίτα, θα βγάλουμε ένα κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, να πούμε εδώ ότι η γέμιση, ουσιαστικά η βάση της γέμισης, είναι η μπεσαμέλ, οπότε θα είναι αρκετά ρευστή. Άρα, με πάρα πολύ προσοχή, γιατί καίει πολύ, αφαιρούμε ένα κομμάτι. Βλέπετε πόσο ρευστή είναι. Είναι μια πιο ρουστική πίτα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα φαγητό το οποίο μπορεί να το φας στα πιο ακριβά εστιατόρια του κόσμου. Όμως μπορείς να το φας σε μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή, ψηλά σε ένα βουνό, με θέα όλη την Ελλάδα.